12η αγωνιστική και σήμερα στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Μια αγωνιστική που άνοιξε χθες στο εθνικό στάδιο του Βόλου, όταν ο Ολυμπιακός υπέστη ήττα από το Εγάλεο με 1-0. Τα σημερινά αποτελέσματα: Εθνικός Ιάλισσος στο σκορ της ημέρας 7-1, Άγιος Νικόλαος Καλλιθέα 1-2, Γιάννενα Πανσεραϊκός 2-1, Καλαμαριά Λάρισα 0-0, Ολυμπιακός Βόλου Εγάλεο 0-1, Ελευσίνα Πανατολικός 0-2, Πιερικός Παναγιάλιος 0-0, Βέρεια Αθηναϊκός 1-1 και Αναγέννηση Καρδίτσας στην Άουσα 2-2. Τα Γιάννενα πέρασαν στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς. Ακολουθούν το Εγάλεο 24, Αθηναϊκός 23, Πανσεραϊκός 21, Λάρισα Καλλιθέα 20, Άγιος Νικόλαος Παναγιάλιος 19, Νάουσα 17, Καλαμαριά 16, Βέρεια 16, Ολυμπιακός Βόλου Πανατολικός 15, Ιάλισσος 12, Ελευσίνα 11, Αναγέννηση Καρδίτσας 9, Πιερικός 9 και στην τελευταία θέση η ομάδα του Πιερικού με 7 βαθμούς. Σε ένα μέτριο παιχνίδι, Λάρισα το μόνο που κατάφερε ήταν να πάρει, χωρίς τον μπλε, ήταν να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Δεν έχω να σας πω, είμαι ευχαριστημένος, αφού δεν παίξαμε καλά, είμαι από το βαθμός. Αφού δεν παίζεις καλά και δεν φας γκολ, τότε πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Αλλά θα σας πω ότι είχα υπομονή μερικούς παίκτες, αφού έξω ένα πρόσωπο είναι δείξουν μέσα στην έδρα μας, άλλο έξω. Και να είμαστε σωστοί και σοβαροί ομάδα δεν μπορεί έτσι. Λιώφτης τώρα. Η Καλαμαριά κατεβαίνει στην αντεπίθεση. Ο Λιώφτης έδωσε στον Ελάνκα. Ελάνκα μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Λίγο out. Ακριβώς το 19ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμαριά λίγο έλειψε να σημειώσει τον γκολ. Δεν τα κατάφερε όμως με την προσπάθεια του Ελάνκα. 19ο λεπτό. Σαμνίδης εκτελεί το κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του. Άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μουζαουί τώρα. Κοντά του ο Νάστος. Μουζαουί. Μουζαουί μέσα στην περιοχή προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Ζητάνε πέναλτι οι παίκτες της Καλαμαριάς. Η μπάλα είναι για τον Τζιόκα. Τζιόκας μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ακριβώς το 4ο λεπτό της επανάληψης. Το 0-0 παραμένει μεταξύ της Καλαμαριάς και της Λάρισσας. Οι παίκτες της Καλαμαριάς είναι έτοιμοι γύρω από την μπάλα να δούμε ποιος τελικά θα εκτελέσει το φάουλ αυτό, σε πολύ καλή θέση για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μπορμπόκης εκτελεί το φάουλ πάνω στο ανθρώπινο τείχος. Πέφτει όμως ο Γιάννης Σημεωνίδης και απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Σαμλίδης προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, έρχεται ο Μπορμπόκης. Μουζαουί και πάλι. Μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα της Καλαμαριάς, το 0-0 όμως παραμένει. Μπορμπόκης εκτελεί το κόρνερ. Γίνεται η κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει λίγο out. Πέρυσι της απομακρύνει. Προσπαθεί να γυρίζει το σούτ. Ο Μουζαουί ωστόσο απομάκρυνε την μπάλα ο Γιάννης Σημεωνίδης. 39ο λεπτό της επανάληψης, μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Καλαμαριάς. Δεν κατάφερε όμως να την αξιοποιήσει κατάλληλα. Σας είπα, αφού δεν παίξαμε καλά, πρέπει να είμαι ευχαριστημένος από το και ένα βαθμό. Κοιτάξτε, ειλικρινά έμεινα ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Όσο για την εμφάνιση, εντάξει, ήταν κοιμάθηκε σε μέτρια απόδοση. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Κάπου η ομάδα δεν φάνηκε να μην είναι τόσο φρέσκια στα τρεξίματά της και σε αποφασιστικότητα. Εντάξει, σίγουρα ο Απόλλων αυτή τη στιγμή διανύει μια περίοδο φόρμας. Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Δεν είναι λίγο και το χ που πήραμε εκτός έδρας.